Σε αυτή την εκπομπή του Global Conversation βρισκόμαστε στη Γερμανία, λίγο πριν τις εκλογές. Το να παραπονιέται κανείς για την κατάσταση σε αυτή την πλούσια χώρα θεωρείται υπερβολικό, αν όχι υπεροπτικό. Η οικονομία της Γερμανίας τα πάει εξαιρετικά. Ο δείκτης της ανεργίας είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, χρειάζεται να πάρθουν μέτρα όσον αφορά στο χάσμα που χωρίζει πλούσιους και φτωχούς, το οποίο γίνεται μεγαλύτερο. Υπάρχει επίσης μεγάλη ανισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας και επιπλέον υπάρχει η ανάγκη ενσωμάτωσης εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών. Θα τα καταφέρουμε, είχε πει το 2015 η Άγγελα Μέρκελ, ανοίγοντας τα σύνορα της χώρας για 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Πολλοί τότε την επένεσαν, αλλά ακόμη περισσότεροι την επέκριναν. Μήπως η Γερμανία το παράκανε? Συναντήσαμε την συγγραφέα Γιακόντα Μάρινιτς στην Χαϊδελβέργη. Γεννηθήκατε στο νότο της Γερμανίας. Οι γονείς σας ήταν Κροάτες μετανάστες. Είστε συγγραφέας και επικεφαλής του διαπολιτισμικού τομέα του Διεθνούς Κέντρου Υποδοχής στην Χαϊδελβέργη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Global Conversation. Το 2016 κανένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δέχτηκε τόσους πολλούς μετανάστες όσους η Γερμανία. Ποιες είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση? Καταρχάς πρέπει να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Το καλοκαίρι του 2015 το ονομάσαμε καλοκαίρι της κουλτούρας της υποδοχής. Ήταν πολύ ωραία. Η κυρία Μέρκελ συνεχίζει να υπερασπίζεται την απόφασή της ακόμη και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γερμανία γνώρισα ανθρώπους που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους. Η χώρα μας φέρθηκε με υποδειγματικό τρόπο. Είναι υποχρέωσή μας να μην χαθεί αυτή η πρωτοβουλία και να συνεχιστεί στο μέλλον. Το 2015 ο κόσμος επιδοκίμαζε την έλευση των προσφύγων. Πίστευαν ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Το 2016 άρχισαν οι αμφιβολίες. Το 86% των πολιτών απάντησε σε μια έρευνα ότι ανησυχεί για το μεταναστευτικό κύμα. Πώς μπορούν να πιστούν ότι η Γερμανία διαχρονικά υπήρξε χώρα υποδοχής μεταναστών? Επί 65 χρόνια υπάρχουν συμβόλαια μετανάστευσης για προσκεκλημένους εργαζόμενους. Αυτό γιόρτασε η Μέρκελ στην Καγκελαρία πέρυσι. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ. Έχουν γερμανικό διαβατήριο, είναι Γερμανοί. Όταν αναφερόμαστε σε αυτούς, δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω στο παρελθόν. Είναι σημαντικό να αφήσουμε τη δεύτερη και την τρίτη γενιά, στην οποία ανήκω και εγώ, να φτάσει εδώ. Γιατί δεν έχει συμβεί αυτό ακόμη? Συνηθίζω να λέω ότι οφείλεται στο μακαρίτι πλέον καγκελάριο Χέλμουτ Κόλ και στη θρησκευτική πολιτική που ακολούθησε για δεκαετίες. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ήταν αρκετά έξυπνο να δηλώσει ότι ανοίγουμε τα σύνορα για τους μετανάστες γιατί τους έχει ανάγκη η οικονομία. Επέτρεψε να έλθουν εδώ πάνω από 16 εκατομμύρια άνθρωποι. Πολλά εκατομμύρια από αυτούς επέστρεψαν στις πατρίδες τους γιατί δεν κατάφεραν να ενταχθούν εδώ, επειδή το μόνο που ήθελαν ήταν να κερδίσουν λίγα χρήματα και να γυρίσουν πίσω. Υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα. Πολλοί πιστεύουν ότι αφού ήρθαν εδώ δεν πρόκειται να φύγουν. Ο λόγος που δεν το καταλαβαίνουν οφείλεται κυρίως στο γεγονός που επισημαίνω εδώ και δεκαετίες, ότι αυτοί είναι οι άλλοι, οι ξένοι, που απλά τους ανέχονται και ποτέ δεν ενσωματώθηκαν. Τι μπορούμε να κάνουμε ενάντια στο φόβο της επικράτησης της κουλτούρας των ξένων, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί τους Γερμανούς? Ενέτη 2016 αυτός ο φόβος οφείλεται στα μίντια. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που έρχονται από άλλες Υπήρους, από την Αφρική. Αυτό ήταν αρκετά πρωτόγνωρο για τους Γερμανούς σε σχέση με όσα ήδη ήξεραν. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει επαφή. Εάν μια χώρα λάβει μια τέτοια απόφαση υποδοχής, πρέπει να φροντίζει οι ξένοι να αισθάνονται σαν το σπίτι τους και οι Γερμανοί να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις τους. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να υπάρξει επαφή? Απολύτως. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο φόβος είναι μεγαλύτερος όταν δεν υπάρχει επαφή. Γιατί αυτό σημαίνει ότι σχηματίζω μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα του άλλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν την ενσωμάτωση των ξένων ώστε να μην δημιουργηθούν παράλληλες κοινωνίες. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος στη Γερμανία? Υπάρχουν άλλες χώρες όπου αυτές οι παράλληλες κοινωνίες είναι μέρος της αστικής ζωής. Οι Γερμανοί ταξιδεύουν εκεί και θαυμάζουν αυτή την κατάσταση. Τη βρίσκουν γοητευτική. Στη Νέα Υόρκη μπορείς να περπατήσεις στις γειτονιές των Ιταλών και των Κινέζων. Ο κόσμος το βρίσκει φυσιολογικό. Εν τούτη, στη Γερμανία δεν το θέλουν.
Πιστεύω λοιπόν ότι το κράτος πρέπει να καθορίσει τι ανήκει στον ελεύθερο χώρο των ανθρώπων που ζουν εδώ και έχουν και μια δεύτερη κουλτούρα. Ή αν αυτή δεν είναι συμβατή με τα συνταγματικά δεδομένα, τότε πρέπει να επέμβει με πυγμή. Εάν η Γερμανία δεν θέλει μια πληθυσμιακή ομάδα να ζει σε μια γειτονιά της κολονίας, για παράδειγμα, τότε πρέπει από εδώ και πέρα να ξαναφτιάξουμε τις πόλεις μας, που έχουν γίνει μεικτές κοινωνίες με ένα άλλο τρόπο, αντί να το αφήνουμε να συμβεί και μετά να το κριτικάρουμε. Λίγοι στη χώρα μας φαίνεται να γνωρίζουν ότι η Γερμανία έχει ανάγκη από μετανάστες εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένων εργατών λόγω του δημογραφικού προβλήματος, αλλά και επειδή χρειαζόμαστε ανθρώπους για να πληρώσουν τις συντάξεις του μέλλοντος. Όταν μιλάμε για το δημογραφικό, υπάρχει πρόβλημα. Από τη μία πλευρά λέμε ότι θέλουμε εξειδικευμένους εργάτες. Από την άλλη, υπάρχουν μελέτες για νέους που δεν βρίσκουν θέσεις μαθητείας, για μακροχρόνια ανεργία και άτομα γύρω στα 50 που δεν βρίσκουν δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι όσο η ζωή αυτών των ανθρώπων δεν αλλάζει, τόσο θα αναρωτιούνται γιατί έχουμε ανάγκη ξένους για τις δουλειές που υπάρχουν και δεν παίρνουν αυτούς. Και πρέπει να απευθύνουμε αυτό το ερώτημα στην κυβέρνηση. Μόνο τότε θα υπάρξει πραγματική αποδοχή. Όσο υπάρχει μια ομάδα που αισθάνεται ανασφαλής, τότε όλο αυτό θα στρέφεται εναντίον των προσφύγων. Πιστεύετε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα? Το πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με μια έρευνα, το 60% των Γερμανών πιστεύει ότι η ζωή τους βελτιώνεται, ενώ το 40% πιστεύει ότι μεγαλώνει το χάσμα και τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο. Εάν δεν αλλάξουμε, υπάρχει ο κίνδυνος μεγαλύτερης πόλωσης και το μεταναστευτικό θα γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα μπορέσει να κάνει διάκριση ανάμεσα στη μετανάστευση των προηγούμενων δεκαετιών και την πολιτική ασύλου για την οποία πρέπει να βρούμε λύσεις. Εάν όμως ρίξουμε μια ματιά στην επιτυχία των τελευταίων 70 χρόνων μετανάστευσης, τότε μπορώ να πω ότι οι υπόλοιπες χώρες θα είναι ευτυχισμένες εάν πετύχουν, έτσι όπως πέτυχε η Γερμανία. Η Γερμανία είναι η πρωταθλήτρια των εξαγωγών στην Ευρώπη και ένα πρότυπο για όλους. Η οικονομία ευημερεί και αναπτύσσεται σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Ταυτόχρονα, η ανισότητα και η φτώχεια αυξάνονται στη χώρα. Μάθετε περισσότερα στη συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών IFO στο Μόναχο, Clemens Fuchs. Clemens Fuchs, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine, είστε ο οικονομολόγος με την μεγαλύτερη επιρροή στη Γερμανία. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Global Conversation. Υπάρχουν μόνο 2,5 εκατομμύρια άνεργοι στη Γερμανία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε μόνο ανακατανομή που έχει οδηγήσει σε δουλειές με λιγότερα χρήματα. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν εκατομμύρια δουλειές πλήρους απασχόλησης ανάμεσα στις νέες θέσεις εργασίας. Δεν είναι μόνο δουλειές με χαμηλά ημερομίσθια. Μην ξεχνάτε ότι ο αριθμός των ανέργων έχει μειωθεί κατά το ίμιση. Εάν κάποιος δεν είχε δουλειά και τώρα βρήκε, σίγουρα δεν θα πάρει υψηλό μισθό. Ξεκινάς με χαμηλό εισόδημα και ελπίζεις ότι σύντομα θα κερδίσεις περισσότερα, που κάποιες φορές ισχύει. Όμως έχω μία αντίρρηση. Δεν μπορώ να θεωρήσω αποτυχία το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι χαμηλόμισθοι. Είναι μία επιτυχία και ο κόσμος ζηλεύει τη Γερμανία γι' αυτό. Αλλά το τίμημα είναι ότι οι χαμηλοί μισθοί των ανειδίκευτων αυξάνονται πολύ αργά σε σχέση με τους αντίστοιχους των ατόμων με εξειδίκευση. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί από τους χαμηλόμισθους σε αυτόν τον τομέα δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν και μένουν φτωχοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι στο παρελθόν. Ένας υψηλός μισθός είναι σε κάθε περίπτωση κάτι πολύ καλό. Όμως το πρώτο βήμα είναι να μπεις στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι κάτι που έχουμε πετύχει. Ευχόμαστε να αποκτήσει προσόντα περισσότερος κόσμος ώστε να πάρει καλύτερους μισθούς. Αλλά ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα για να υπάρξουν νέες δουλειές. Ο δρόμος για υψηλότερους μισθούς είναι να έχεις περισσότερα προσόντα και καλύτερη ποιότητα εργασίας. Δεν είναι κάτι που ρυθμίζεται δια νόμου. Σύμφωνα με πολλούς, γι' αυτό ευθύνονται οι μεταρρυθμίσεις Hartz. Χρειάζεται να υπάρξουν διορθωτικές μεταρρυθμίσεις.
Στην πραγματικότητα, οι μεταρρυθμίσεις HARDS αύξησαν την πίεση σε ανέργους να βρουν μια δουλειά. Αυτό ήταν ο στόχος. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι όσοι δουλεύουν είναι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς από όσους είναι άνεργοι. Άρα ήταν σωστό να υπάρξουν. Τώρα, μπορείτε να τις κριτικάρετε, αλλά πρέπει να απαντήσετε στο ερώτημα τι πραγματικά θέλετε. Επιθυμείτε να μείνουν άνεργοι? Ξαφνικά δεν πρόκειται να γίνουν πιο παραγωγικοί και να βρουν δουλειές που θα πληρώνονται καλύτερα. Αυτό θα ήταν ιδανικό, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογημένες οι κριτικές, γιατί δεν εξετάζουν ποια θα ήταν η εναλλακτική κατάσταση εάν δεν τις είχαμε κάνει. Η κριτική δεν έχει βάση, δεν υπήρχε εναλλακτική. Διαφορετικά θα είχαμε 5 εκατομμύρια ανέργους. Αλλά υπάρχουν και μελέτες που επισημαίνουν ότι οι Γερμανοί παρατηρούν μεγαλύτερες ανισότητες στην κοινωνία όπου ζουν. Νομίζω ότι ο κόσμος αισθάνεται αυτή την ανισότητα. Είναι όλοι αυτοί που έχουν δουλειά σήμερα και ίσως φοβούνται ότι στο μέλλον η κατάσταση θα αλλάξει. Γνωρίζουμε ότι όσοι δεν έχουν δεξιότητες κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι στη Γερμανία και να μην έχουν καλό εισόδημα. Συνεπώς, πρέπει να αναρωτηθούμε εάν λόγω του εκπαιδευτικού μας συστήματος αυτοί που έχουν τύχη είναι αυτοί που βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση και προέρχονται από τη μεσαία αστική τάξη και από οικογένειες. Πρέπει να εξετάσουμε τι πρέπει να γίνει ώστε να πετύχουν και εκείνοι που προέρχονται από χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα θέμα όπου η Γερμανία δεν τα πάει καλά. Άλλα κράτη-μέλη τα πάνε καλύτερα σε αυτόν τον τομέα. Τι κάνουν διαφορετικά? Κάποια κράτη έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτό σημαίνει ότι άτομα που μορφωτικά μειονεκτούν έχουν περισσότερες ευκαιρίες να ανέβουν στην κοινωνική κλίμακα. Είναι πάντα πιο δύσκολα για αυτά τα άτομα, αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες που τα πάνε καλύτερα. Στη Σκανδιναβία, για παράδειγμα. Αυτό οφείλεται στο ότι επενδύουν περισσότερα στην προσχολική και στη βασική εκπαίδευση. Γιατί δεν έχει αλλάξει η Γερμανία την πολιτική της ακόμη? Τι κάνουν οι άλλες χώρες? Ίσως η Γερμανία αντιλήφθηκε αργά ποιες ήταν οι προτεραιότητες. Υπάρχουν πολλοί μετανάστες στη Γερμανία και πολλοί προέρχονται από χαμηλό μορφωτικό περιβάλλον. Υπάρχουν και μορφωμένοι μετανάστες, αλλά οι περισσότεροι έχουν λίγες επαγγελματικές δεξιότητες. Αυτό είναι κάτι που η Γερμανία αρνιόταν να δεχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και του 90, δεν αντιμετώπιζε τον εαυτό της ως χώρα μετανάστευσης. Αφού δεν το βλέπεις έτσι, δεν έχεις στρατηγική ενσωμάτωση του κόσμου. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση? Η νέα γερμανική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά αρκετά ζητήματα. Πρώτα στην Ευρώπη και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, διότι δεν παρουσιάζει σταθερότητα. Μέσα στην επόμενη δεκαετία θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες δημογραφικές αλλαγές και δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τους μετανάστες? Ναι, αυτή είναι η μία πλευρά. Αλλά το μεταναστευτικό κύμα δεν θα είναι τόσο μεγάλο ώστε να ισορροπήσει τις δημογραφικές αλλαγές. Δεν θα γλιτώσουμε από αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον, δεν είμαστε καλοί στην ψηφιοποίηση. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Καθώς η γερμανική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, προκαλεί έκπληξη ότι σε αυτή την πλούσια και ευημερούσα χώρα οι γυναίκες υπολείπονται τόσο πολύ των ανδρών στον εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΣΑ, ο μισθός του άνδρα αντιπροσωπεύει το 75% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος. Θα συζητήσουμε για το θέμα με την καθηγήτρια Γιούτα Αλμέντιγκερ. Γιούτα Αλμέντιγκερ, σπουδάσατε κοινωνιολογία στη Γερμανία και το εξωτερικό. Έχετε πάρει διδακτορικό από το Χάρβαρντ και είστε καθηγήτρια και πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών του Βερολίνου. Καλώς ήρθατε στο Global Conversation. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Στη Νότια Ευρώπη, οι Γερμανίδες θεωρούνται πιο χειραφετημένες. Αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα? Όχι. Εάν αυτό πιστεύουν οι άνθρωποι στη Νότια Ευρώπη, δεν έχουν έρθει ποτέ στη Γερμανία.
Στο Νότο η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Στη Γερμανία είμαστε χειραφετημένες όσον αφορά τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τους στόχους μας. Όταν φτάνουμε όμως στην πράξη, για παράδειγμα στην ανατροφή των παιδιών και τη φροντίδα των γονιών, στο τι γίνεται με τους μισθούς και πόσες γυναίκες είναι στην κορυφή, τότε τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Σύμφωνα με την Eurostat, οι Γερμανίδες κερδίζουν 22% λιγότερα χρήματα από τους άνδρες συναδέλφους τους. Σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η κατάσταση είναι χειρότερη μόνο στην Τσεχία και την Εσθονία. Πώς γίνεται αυτό σε μια τόσο πλούσια και ανεπτυγμένη χώρα? Τα νούμερα είναι ακόμη χειρότερα, γιατί το 22% αφορά μόνο τα ορμήστια. Οι Γερμανίδες δουλεύουν πολύ λιγότερο από τους Γερμανούς. Γι' αυτό βγάζουν τα μισά σε σχέση με τους άνδρες, το μήνα, το χρόνο ή σε όλη τους τη ζωή. Εάν λάβετε υπόψη τη μερική απασχόληση και αυτό το μισθολογικό χάσμα του 22%, αυτό επηρεάζει πολύ αρνητικά τις συντάξεις των γυναικών. Βλέπουμε ότι οι Γερμανίδες είναι σήμερα καλύτερα καταρτισμένες και δεν υπάρχει καμία διαφορά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά όταν αποκτήσουν παιδιά, οι σύντροφοί τους έχουν καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Και τότε το ζευγάρι διαπραγματεύεται ποιος πρέπει να σταματήσει τη δουλειά του ή να εργαστεί λιγότερο. Αλλά η γερμανική αγορά εργασίας τιμωρεί τους ανθρώπους που κάνουν μία παύση ή δουλεύουν part-time. Εάν έχεις μερική απασχόληση, δεν έχεις πρόσβαση σε μεσαία ή ανώτερα διοικητικά κλιμάκια. Και έτσι έχεις τελειώσει. Στη Γερμανία ισχύει η ποσόστοση στις θέσεις εργασίας. Μιλώντας όμως για τις διευθυντικές θέσεις, μόνο το 6% των διευθυντών είναι γυναίκες. Ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν? Χρειαζόμαστε μια ποσόστοση για τα δύο φύλλα. Εδώ και 20 χρόνια λέγεται ότι είναι απλά θέμα χρόνου, αλλά ο χρόνος τελείωσε πλέον. Οι γυναίκες σήμερα είναι πολύ πιο καταρτισμένες. Έχω τεράστια ανυπομονησία και βλέπω ότι περισσότερες γυναίκες σε κορυφαίες θέσεις επηρεάζουν τις άλλες γυναίκες, ώστε να προσπαθήσουν να κατακτήσουν μεσαίες και ανώτατες θέσεις στη διοίκηση. Είναι πρότυπα που χρειαζόμαστε. Πιστεύετε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα κάνει την αγορά εργασίας πιο φιλική προς την οικογένεια? Αυτό δεν βοηθά καθόλου την οικογένεια. Τις βοηθά να έχουν εργασία, αλλά δεν τις βοηθά να θέλουν να κάνουν καριέρα. Δεν τις βοηθά ούτε όταν χρειάζεται να μοιραστούν καλύτερα τις δουλειές στο σπίτι. Χρειάζονται λοιπόν εταιρείες που να βοηθούν την καριέρα γυναικών και να έχουν όρους εργασίας που να είναι φιλικοί προς την οικογένεια. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τις υποδομές για τη φύλαξη παιδιών. Είναι ένα επίγον πρόβλημα το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετά ολοήμερα σχολεία. Τις φοβούνται τις φιλόδοξες γυναίκες στη Γερμανία? Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνά σας, οι εργοδότες προσκαλούν σπάνια μητέρες σε συνέντευξη για δουλειά, εάν αυτές έχουν κάνει αίτηση για εργασία μόλις 2 μήνες αφού του γέννησαν, σε σχέση με γυναίκες που έχουν μείνει σπίτι τους επί ένα χρόνο. Δεν θα το όνομαζα φόβο. Ωστόσο, οι Γερμανοί πιστεύουν ότι λόγω της παράδοσης οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά. Αλλά τότε οι γυναίκες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Εάν μείνουν πάρα πολύ στο σπίτι με το παιδί, θα αντιμετωπίσουν τεράστιο επαγγελματικό μειονέκτημα. Αλλά εάν μείνουν στο σπίτι για μικρότερο χρονικό διάστημα, ο κόσμος τις αποκαλεί αδιάφορες μητέρες, μερικές φορές και κακές. Πιστεύετε ότι αλλάζουν αυτά τα στερεότυπα? Ναι, οπωσδήποτε. Περισσότερες γυναίκες εντάσσονται στην αγορά εργασίας, αλλά όχι σε θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σπάνια τίθεται ως ζήτημα στις προεκλογικές εκστρατείες, αν και πρόκειται για ζήτημα που άπτεται πολλών τομέων. Καλές πολιτικές για την οικογένεια και ορθές πολιτικές για τις γυναίκες, καθώς και καλές πολιτικές για την παιδεία, συνιστούν καλές κοινωνικές πολιτικές και ορθές πολιτικές για την αγορά. Θα πρέπει να εξετάσουμε τη δημιουργία ενός υπουργείου με αντικείμενο θέματα δικαιωμάτων γυναικών και φύλου, και όχι για τις γυναίκες, την οικογένεια, την νεολαία και την τρίτη ηλικία, όπως ονομάζεται τώρα στη Γερμανία.
Vielen Dank. Η επόμενη κυβέρνηση θα έχει πολλή δουλειά να κάνει ώστε να δημιουργηθεί φιλικό εργασιακό περιβάλλον για ανθρώπους με οικογένεια, καλύτερες προοπτικές ένταξης για τους πρόσφυγες και δράσεις για την μείωση των φτωχών στη Γερμανία.